πέταξα σταθερά από το 2017. Την ανάγκη να ξεκαθαρίσει άμεσα η κυβέρνηση το θέμα των δασικών χαρτών, ούτως ώστε να μην χαθούν περιουσίες και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη να είναι απόλυτα διαφανές, εξέφρασαν αγροτοκτηνοτρόφοι, ενώσεις, αυτοδιοικητικοί και στελέχη των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε ειδική σύσκεψη που έγινε στο Ρέθμνο. Εμείς ζητάμε από την πολιτεία, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τα χωράφια να παραμείνουν σε εμάς, χωρίς να μπει ο κόσμος στη διαδικασία να πηγαίνει να κάνει αντιρρήσεις όσον αφορά το ιδιοκτησιακό. Με ένα απλό χαρτί, με δύο μαρτύρους, με τα χαρτιά που τέλος πάντων πέχει, με βάση τη δήλωση του ΟΣΔΕ, το ΕΝΙΑ και δύο μαρτύρους, να μπορεί να κατοχυρώνει την περιουσία του άλλου. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία το ελληνικό δημόσιο και κακώς το λέει αυτό το πράγμα και πρέπει να τα αποσύρει και τελειώνει το θέμα. Είναι λοιπόν αδιανόητο εκ προημίου να θεωρεί το κράτος ότι μπορεί να διεκδικήσει δικαιώματα χωρίς να έχει τους τίτλους ιδιοκτησίας. Φυσικά όταν έχει τίτλους πρέπει να διεκδικεί. Δεν είμαστε υπέρ των καταπατήσεων. Αλλά δεν μπορεί να βάσει μια ταλαιπωρία και να λέει ότι κάνει δασικό δασολόγιο, ενώ στην ουσία προσπαθεί να κάνει περιουσιολόγιο. Στη διάρκεια της σύσκεψης, οι θεσμικοί του Ρεθύμνου συμφώνησαν στη σύνταξη ενός αναλυτικού υπομνήματος που θα σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, βάσει του οποίου θα περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στο νομό, ενώ θα γίνεται ειδική μνήμα στα νέα δεδομένα που βασίζονται στα τελευταία νομοθετήματα και στις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να δούμε τι είναι αυτό το οποίο πράγματι μας έχει, ως ένα βαθμό μας έχουν καλύψει και το νομοθέτημα της κυβέρνησης αλλά και οι δικαστικές αποφάσεις, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα αιτήματα εκείνα, τα δίκαια τα οποία δεν έχουν καλυφθεί ακόμα, για να μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα που ανέκυψε στις ιδιοκτησίες χιλιάδων ανθρώπων, ένα πρόβλημα που ανέδειξε με τους αγώνες της, η κοινωνία της Κρήτης και οι εκπρόσωποι της, παραμένει ακόμη και σήμερα ανοιχτό. Χαίρομαι, διότι νομίζω ότι είναι ομόθυμη και ομόφωνη στάση απάντων, όταν κάποιοι λίγοι το φωνάζαμε στην αρχή, ότι το πρόβλημα αυτό παραμένει άλυτο και πρέπει άμεσα να το λύσει η πολιτεία σε κατεύθυνση δικαίου και πρόοδου για τον τόπο μας. Εν τω μεταξύ, τον μπάχαλο, όπως το χαρακτήρισαν οι παραγωγοί που έχει προκαλέσει νέα κοινή υπουργική απόφαση στην καταβολή των επιδοτήσεων, ήταν ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε, με τους παραγωγούς να δηλώνουν πως η κορύφωση του δράματος θα έρθει μέσα στο Δεκέμβριο. Θεωρώ ότι έχει κάνει ένα μπάχαλο το οποίο θα έχει και επεκτάσει αργότερα και θα τις δούμε ακόμη και στα Χριστούγεννα στη δεύτερη πληρωμή. Θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα και στη δεύτερη πληρωμή. Οι θεσμικοί φορείς του Ρεθύμνου ζήτησαν επίσης από τους αγροτοκτηνοτρόφους να λήξουν την κατάληψη στο δασαρχείο, με τους ίδιους να απαντούν πως θα συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.